Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε και να πούμε ότι δεν, λέει η Γραφή, ότι δεν επιτρέπεται να πάρουμε αυτό το χάραγμα εμείς οι χριστιανοί. Αυτό εδώ. Όταν φτάσει, ναι, το barcode, αν μπορεί να γίνει zoom λιγάκι. Zoom, αγαπητέ κύριε Ιωάννη, να παραδείξω. Ναι. Αυτό εδώ είναι. Επάνω σε ένα αυγό είναι αυτό. Το barcode system. Αυτό λοιπόν είπε ότι εμείς δεν πρέπει να το δεχθούμε, να το πάρουμε, και θα θελήσουν να μας το βάλουν στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε και είναι επάνω στα τρόφιμα. Βλέπουμε και μπαίνει σε όλα τα αντικείμενα. Έχω το εδώ μπροστά μου, από την Ελευθεροτυπία, στις τώρα το Φεβρουάριο του 1995, ότι πήρανε ηλεκτρονική ταυτότητα όλα τα ζώα. Δηλαδή τα ζώα αριθμούνται και εφαρμόζεται στην Κρήτη. Αναφέρει λοιπόν, με ηλεκτρονική ταυτότητα, μικροτσίπ, εμφανίζονται για πρώτη φορά τα μικρά ζώα στην Κρήτη. Διαδικασία που υλοποιείται ήδη από το Σεπτέμβριο του 1994 με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου Παραρτήματος Κρήτης. Όπως δήλωσε στην Ελευθεροτυπία ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος κ. Μανώλης Σουρουνάκης, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων είναι εντελώς ακίνδυνη, επιστημονικά έγκυρη, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται οι παλιοί τρόποι σήμανσης που πολλές φορές ήταν επώδυνοι για τα ζώα, όπως σημάδεμα με κόψιμο του αυτιού, το τατουάζ ή η χρήση πυρακτωμένου σιδήρου, κονκάρδας στο λαιμό και ούτω καθεξής. Και συνεχίζει και αναφέρει ότι επειδή υπάρχουν ζωοκλοπές ή χάνονται τα ζώα, γι' αυτό μπορούμε να βάλουμε το barcode system, να τα αριθμίσουμε ηλεκτρονικά τα ζώα, θα τους θέσουμε ένα μικροτσίπ με το barcode system και έτσι ο δορυφόρος που υπάρχει στον ουρανό, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, αν χαθεί το ζώο, σε δευτερόλεπτα μέσα να το εντοπίσει και να σου πει είναι εκεί. Έτσι, αν κλέψω εγώ ένα πρόβατο, θα μου το βρει ο δορυφόρος σε 3 λεπτά και θα πάω μέσα για κλέψεις. Περιορίζονται οι ζωοκλοπές. Για αυτού του τρόπου. Μόνο τα ζώα ή έχουν σκοπό. Τώρα προχωρούμε. Επειδή η τηλεόραση συνέχεια προβάλλει αυτές τον καιρό, τον τελευταίο καιρό, ότι κλέβονται τράπεζες. Σκόπιμα η τηλεόραση προβάλλει ότι γίνονται κλοπές στην τάδε τράπεζα, Βουτάνε οι κλέπτες αυτοκίνητα και φεύγουν, πάρουν μοτοσυκλέτες, δεν μπορεί να τους πιάσει, η αστυνομία τρέχουν. Γι' αυτό. Καθημερινό φαινόμενο. Γι' αυτό στην Αυστραλία ψηφίστηκε νόμος πρόσφατος και στην Ελλάδα ότι θα χαραχτούν όλα τα αυτοκίνητα. Και υπάρχει συγκεκριμένα εδώ πέρα. Υπάρχει συγκεκριμένο όπου αναφέρει, αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω, αναφέρει ότι με μικροτσίπ, με το barcode system, θα το βρούμε στη συνέχεια, με το barcode system μπαίνει μικροτσίπ επάνω σε όλα τα αυτοκίνητα, έτσι ο δορυφόρος, μόλις ο κλέφτης βγει και πάρει το αυτοκίνητο, με το μικροτσίπ που έχει θα το εντοπίσει όπου και αν πάει. Και έτσι δεν θα έχουμε πλέον κλοπές αυτοκινήτων, δεν θα έχουμε κλοπές από τις τράπεζες, δεν θα μπορεί να κλέψει κανείς μια μοτοσυκλέτα, ένα παπάκι, οτιδήποτε. Ο δορυφόρος θα το εντοπίζει αυτόματα μέσα σε δευτερόλεπτα. Ναι, μέσω του μικροτσίπ. Έχει δυνατότητα, θα πούμε το μικροτσίπ. Μέσω της δυνατότητας λοιπόν του μικροτσίπ μπορεί να εντοπίσει. Θα μπει σε όλα τα αυτοκίνητα και έρχεται και αυτό και το, να το ακούσουν οι τηλεθεατές. Το προλέγω ότι έρχεται και για τα ελληνικά αυτοκίνητα. Όπως βάζουμε τις εφορίες πάνω το χαρτάκι, σε κάποιο σημείο θα μπει μικροτσίπ που δεν θα είναι ορατός στον κλέπτη, να μην ξέρει πού ακριβώς είναι ο κλέπτης, για να το εξαφανίσει από πάνω. Νομίζω, αυτό το ανακοίνωσαν στην τηλεόραση πριν λίγο διάστημα, ένα μήνα περίπου, παραπάνω δεν είναι, ότι θα, και στην Ελλάδα θα βάλουν μικροτσίπ στα αυτοκίνητα και θα παρακολουθούν τα αυτοκίνητα. Σας ερωτώ όμως και ρωτώ όλους τους δικηγόρους που με ακούνε. Και το Σύλλογο των Δικηγόρων και τους δικαστές. Τη στιγμή που υπάρχει μικροτσίπ, ναι, μεν μου εξασφαλίζει να μην κλαπεί ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι και να περιορίσουμε τους κλέφτες. Ταυτόχρονα μπορεί όμως το κράτος πλέον διαμέσου του κομπιούτερ, γιατί λειτουργεί με το γραμματό σύστημα, το μικροτσίπ, με το barcode system λειτουργεί, μπορεί το κράτος ανά πάσα στιγμή να βλέπει πού βαδίζω εγώ με το αυτοκίνητό μου. Φυσικά, με έχουμε δηλαδή μια χειρότερο καθεστώς και από τον κομμουνισμό ακόμα, που σε παρακολουθεί από πίσω
Ο αστιφύλακας στη Ρωσία, όταν είχα πάει εγώ στη Βουλγαρία επί κομμουνισμού, ήταν από πίσω μου συνέχεια και αστυνομία. Με παρακολουθούσε. Δεν μπορούσα να κουνηθώ που πήγαινα δεξιά και αριστερά στη Βουλγαρία. Είναι στέρηση προσωπικής ελευθερίας. Το κράτος δεν θα με παρακολουθεί, λοιπόν, ερωτώ δημόσια όλους. Να μου απαντήσουν και οι δημοσιογράφοι. Πώς θα ανεχθούνε να ξέρει ο καθένας. Δεν σκέφτονται ότι οποιοδήποτε από τη στιγμή που παρακολουθείτε, ότι είναι δυνατόν να τον σκοτώσουνε. Να τον εξαφανίσουν από τη μέση, το κράτος. Εάν βγει ένας νέος Χίτλερ, τι θα γίνει? Και εμείς τον αναμένουμε το Χίτλερ. Και είναι ο Αντίχριστος. Και είναι ο Αντίχριστος ο καινούριος Χίτλερ. Και τον αναμένουμε. Θα πάρει λοιπόν τα κομπιούτερ και θα παρακολουθεί που πηγαίνετε στις πατρεμάξιμε, που πηγαίνω εγώ και όσοι τον πολεμούν τον Αντίχριστο, και όσοι αντιστρατεύονται τους νόμους του Αντιχρίστου, και θα τους εξαφανίζουν από τη μέση. Θα υπάρχει μια αστυνόμευση επί 24 ώρου. Εδώ θέλω να καταγγείλω το εξής. Παρακαλώ να γίνει zoom και αυτό, αν είναι δυνατόν. Είναι ακριβώς τα διόδια. Ο νέος τρόπος διοδίων. Πώς θα περνάμε? Με μικροτσίπ επάνω τα αυτοκίνητα. Αυτό νομίζω το μικροτσίπ εδώ πέρα. Ναι, είναι το μικροτσίπ, το οποίο επάνω από εδώ, ο δέκτης είναι από εδώ. Ο δορυφόρος. Για να μην λέγουν οι ηλεκτρονικοί ότι για να μην καθυστερούμε στα διόδια να περνάμε γρήγορα, με το μικροτσίπ θα αφαιρείται από την κάρτα, η οποία είναι αντικάρτα, θα υπάρχει επάνω, συγγνώμη, θα υπάρχει επάνω στο αυτοκίνητο, αντικάρτα, επάνω στο αυτοκίνητο θα υπάρχει, θα αφαιρείται αυτόματα, αυτόματα θα αφαιρείται το 500 δραχμό το αντίτιμο που είναι το εισιτήριο των διοδίων. Για λόγους και ερώτησα σήμερα συγκεκριμένα, σήμερα ερώτησα τα διόδια. Τη στιγμή που εγώ θα βάζω την κάρτα ή αυτόματα με μικροτσίπ, ο δορυφόρος θα μου αφαιρεί από μέσα. Το κράτος γνωρίζει εγώ ότι έφυγα από Αθήνα και αυτή την ώρα ακριβώς περνάω από Κόρινθο. Μετά από λίγο περνάω τα διόδια των πατρών. Μάλιστα. Ναι ή όχι? Φυσικά. Μπορεί λοιπόν το κράτος, κάποιος που δεν με χωνεύει από το κράτος, να με σκοτώσει παρακάτω. Κινδυνεύει η προσωπική μου ελευθερία. Ποιος θα με προστατεύσει από την προσωπική μου ελευθερία? Ποιος θα με προστατεύσει? Εδώ δανείστηκα ένα τηλέφωνο χειρός. Από αυτά τα κινητά τα τηλέφωνα. Το δανείστηκα, πατέρα. Λοιπόν, να σας δείξω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Γιατί τα είδα και έφρυξα. Πίσω εδώ μέρα, παρακαλώ να γίνει πάλι zoom στο τηλέφωνο. Εδώ πίσω το βλέπετε αυτό εδώ πέρα. Είναι το λεγόμενο μικροτσίπ. Να σας το βγάλω, αδελφοί μου. Να το παρακαλώ. Αυτό το ασημί, το χρυσαφί που είναι πάνω, είναι το λεγόμενο μικροτσίπ. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Αυτό που πάρει και στην τηλεκάρτα, ένα παρόμοιο. Αυτό είναι μικροτσίπ, το οποίο αυτή τη στιγμή η εταιρεία η οποία έχει εκδώσει αυτό το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τον ιδιοκτήτη. Πρώτα απ' όλα καταγράφονται όλα τα τηλεφωνήματα στα κομπιούτερ. Είναι το λεγόμενο ψηφιακό σύστημα αυτό. Στα ψηφιακά τηλέφωνα είναι με το barcode system. Ό,τι λένε όλοι που μιλάνε στα τηλέφωνά τους και αυτή τη στιγμή που μας παίρνουν στα τηλέφωνα, καταγράφονται στα κομπιούτερ του κράτους. Ό,τι λέγεται. Μάλιστα. Και έχοντας εγώ αυτό το τηλέφωνο μαζί μου ή ο ιδιοκτήτης του, ξέρει πού ευρίσκεται ο ιδιοκτήτης του ανά πάσα ώρα. Φεύγει και πηγαίνει Καλαμάτα. Τον βλέπει διαμέσου του μικροτσίπου δορυφόρος, ειδοποιεί ότι αυτή τη στιγμή ευρίσκεται αυτός ο ιδιοκτήτης που κρατάει το τηλέφωνο, ευρίσκεται Καλαμάτα. Μάλιστα. Πάει η Γερμανία, το έχει μαζί του, τον εντοπίζει. Και θέλω να προχωρήσω. Εδώ έχουμε τα καινούργια διαβατήρια, τα αμερικάνικα. Παρακαλώ να γίνει. Στο κάτω σημείο εδώ πάνω στη φωτογραφία έχει μπει μικροτσίπ. Στην πίσω σελίδα δε έχει μπει το γραμματό σύστημα. Το barcode system. Το barcode system, παρακαλώ. Εδώ έχει. Είναι πάνω. Που ανά πάσα στιγμή η ιδιοκτήτρια αυτού του διαβατηρίου του αμερικάνικου, που τώρα κυκλοφόρησαν στην Αμερική, τα καινούργια διαβατήρια, παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο θα πάθουμε με τις ταυτότητες. Αλλά πονηρό το κράτος όμως. Παμπώνηρο το κράτος. Καταργεί και λέει σιωπηλώς αφήνει τις ηλεκτρονικές, δεν τις κατήργησε, σιωπηλώς αφήνει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και έρχεται να μας βγάλει με το ΙΚΑ την κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως. Που λέει, με την κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως είναι το ΙΚΑ, με αυτή την κάρτα πλέον θα πηγαίνουμε στους γιατρούς. Αντί για βιβλιάριο υγείας θα έχουμε πλέον αυτή την κάρτα. Μέσα σε αυτή η κάρτα λοιπόν λειτουργεί πάλι με το barcode system και με μικροτσίπ λειτουργεί πάλι και αυτή. Κατά το ίδιο ακριβώς σύστημα. Έχοντας τη λοιπόν επάνω μου, μπορεί ανά πάσα στιγμή και με παρακολουθεί. Τι στοιχεία γράφει πάνω η κάρτα, να σας απαντήσω. Ό,τι γράφει πρώτα απ' όλα η ταυτότητα. Χρειάζεται η κάρτα υγείας στο όνομά μου. Το επίθετό μου, το ΙΚΑ.
και αργότερα θα επεκταθεί σε όλα τα ταμεία. Τον αριθμό Μητρώου. Τον αριθμό Μητρώου μου γράφει. Γράφει το επιθετό μου. Γράφει, εδώ γράφει και την ομάδα του αίματος. Γράφει το ιστορικό μου, τι έχω περάσει από τους γιατρούς. Και ποιος μου λέει ότι αφού εγώ δεν βλέπω το τι γράφει μέσα, πώς διασφαλίζεται το τι μου έχουν γράψει μέσα. Μπορούν να έχουν γράψει μέσα εκείνη πάνω στην κάρτα μου, όταν περάσει τα σύνορα σκοτώστε τον. Δίνοντας του λοιπόν εγώ την κάρτα μου και περνώντας τα σύνορα με καθαρίζουν. Αφού δεν ξέρω, κρατάω ένα χαρτί στα χέρια μου που δεν ξέρω. Γι' αυτό κανείς να μην δεχτεί να πάρει αυτές τις κάρτες. Κανείς να μην δεχτεί. Ούτε τις κάρτες υγείας να τις επιστρέφετε στο ΙΚΑ απαράδεκτες, διότι παραβιάζεται την προσωπική μου ελευθερία. Και πρέπει και η Αγία και η Ιερασυνοδός μας να λάβει απόφαση και για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί επάνω εκεί. Είτε φανέ, το barcode system είναι πλέον το σύστημα με το οποίο λειτουργεί με το 666. Έχω εδώ μια γνωμάτευση συγκεκριμένα ενός νομικού, ο οποίος είναι και κληρικός ταυτόχρονα. Προς το ΙΚΑ, αξιότιμε κύριε Διευθυντά, η έκδοση νέων ηλεκτρονικών καρτών κοινωνικών ασφαλίσεων παραβιάζει ασύστολα θεμελιώδη ατομικά μας δικαιώματα. Εφόσον δεν υπάρχει νόμος προστασίας των προσωπικών μας στοιχείων, όπως και σε άλλες χώρες της ΕΟΚ, είμαστε ανυπεράσπιστοι σε καταχρήσεις του οποιοδήποτε χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική ταυτότητά μας. Λόγοι λοιπόν προστασίας του απορρίτου και απαραβιάστου της ιδιωτικής σφαίρας και της προστασίας της προσωπικότητος κατά τα άρθρα 2 και 5 παράγραφος 1 του ισχύοντος συντάγματος καθιστούν τις νέες ταυτότητες κοινωνικής ασφαλίσεως αντισυνταγματικές. Εφόσον περιέχουν, όπως έδειξε η φωτογραφία, στον ημερήσιο τύπο barcode system, παρακαλώ μπορεί να γίνει zoom και εδώ έχει barcode system, να δες οι γραμμούλες, έχει barcode system επάνω, όπως δείξαν οι φωτογραφίες, το γραμματό κώδικα, ο οποίος ως γνωστόν στο UPC συνδυάζεται με το 666, θίγεται και η θρησκευτική μας ελευθερία βάναυσα. Τρίτον, και αν περιέχουν μικροτσίπ ή μαγνητική ταινία, αυτή τη μαύρη ή τη χρυσαφή ταινία, όπου θα αναγράφεται το ιστορικό κάθε ασφαλισμένου, παραβιάζεται ασύστολα το θεμελιώδες δικαίωμα της προσωπικής μας ελευθερίας. Άρθρα 5, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 του συντάγματος και 58 του αστικού κώδικα. Γιατί κανένας δεν είναι διατηθεμένος να έχει πάνω του ένα έγγραφο το οποίο δεν γνωρίζει τι αναγράφει ή τι μπορεί να του αναγράψουν, μια και δεν θα είναι αναγνώσιμο από τον ίδιο και θα χρειάζεται ειδικά ηλεκτρονικά μηχανήματα για να αναγνωστεί. Επίσης, δεν μας παρέχεται καμία πληροφορία από τις αρμόδιες αρχές, πράγμα αντίθετο στον κανόνα χρηστής διοικήσεως, για τις προδιαγραφές της κάρτας και επομένως πλήρες σκοτάδι καλύπτει το όλο θέμα. Ερωτούμε λοιπόν, γιατί αυτό το σκοτάδι και η αδιαφάνεια, σε ποια επιφάνεια θα γίνεται η γραφή, πώς θα γράφεται, με ακτίνες λέιζερ, θα είναι ορατή όλη η γραφή ή αόρατη, γιατί ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως ΑΜΚΑ και με αραβικούς αριθμούς και με barcode θα περιέχουν τώρα ή έπειτα οι κάρτες ειδική μαγνητική λωρίδα όπως όλες οι γνωστές κάρτες, τραπεζοκάρτες κτλ. Εθνοκάρτες. Ποιος θα ελέγχει το τι μας γράφουν στην αόρατη λωρίδα, επειδή βασίμως και σύμφωνα με τον νόμο και τον υπέρτατο καταστατικό χάρτη της χώρας μας